Στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του συνολικού πληθυσμού θα συμβάλλει το κέντρο υγείας που κατασκευάζεται στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου στη Λάρισα. Πρόκειται για ένα κτίριο συνολικού εμβαδού 2.988 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα στεγαστεί και το καπί της συνοικίας, ενώ θα λειτουργεί και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Είναι ένα κτίριο το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων της μεγάλης αυτής συνοικίας και είναι προϋπολογισμού περίπου 1.700.000 ευρώ. Γίνεται σε ένα οικόπεδο το Δήμο αρκετά μεγάλο, αφού μένει χώρος πέραν του μεγάλου κτηρίου να κάνουμε και παρεμβάσεις με παιδικές χαρές και πράσινο για να ολοκληρωθεί ο περιβάλλον χώρος του κτηρίου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι μεγάλες αίθουσες είναι αυτές του ΚΑΠΗ αλλά και του πολιτιστικού και υπάρχουν ιατρία με πάρα πολλές ειδικότητες. Όσον αφορά τους ανθρώπους του ΚΑΠΗ θα έχουν την κοινωνική λειτουργό και θα έχουν και ένα σύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο. Πρόσφατα από το Δήμο Λάρισας υποβλήθηκε προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας αίτημα για την προμήθεια του απαιτούμενου ξενοδοχειακού και ιατρικού εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, καθώς και τη διαμόρφωση ενός χώρου για την εγκατάσταση ακτινολογικού μηχανήματος. Το πολυιατρίο θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αφού σχεδιάζεται να περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους ιατρία. Καρδιολογικό, παθολογικό, παιδιατρικό, ορθοπαιδικό, μικροβιολογικό και απεικονιστικό.